4 υπέροχα δαχτυλίδια. Αν είσαι καινούριος, μήνε. Καινούριος στο κανάλι, μήνε. Φυσικά θα κάνεις την εγγραφή, δεν θα το αφήσεις έτσι. Διότι θα δούμε ποια είναι η δύναμη αυτών των 4 δαχτυλιδιών. Για να κάνω λίγο να βάλω λίγο ιστορία, στην κοινότητά μου κάνουμε πολύ συχνά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, μία ψηφοφορία. Εγώ βάζω κάποιες επιλογές, που όπως τώρα έχει να κάνει με 4 δαχτυλίδια. Υπάρχουν κάποιες εικόνες που εγώ τις έχω φτιάξει, δεν τις βρείτε πουθενά. Είναι δικές μου εικόνες, δεν είναι copy-paste δηλαδή, δεν τις έχω βρει κάπου, έψαξα και τις βρήκα. Εγώ τις έχω φτιάξει. Έχουν νόημα, διότι θέλω να έχουν ένα μυστήριο γενικότερα αυτά που φτιάχνω και ένα βαθύτερο νόημα. Δείχνουν 4 δαχτυλίδια στην κοινότητά μου. Βέβαια θα τα δεις και εδώ πέρα όπως περνάνε, εννοείται και στην οθόνη για να μπορέσεις να επιλέξεις. Υπάρχει το δαχτυλίδι νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3 και το νούμερο 4. Αυτό που δεν ξέρεις όμως είναι ότι η επιλογή σου ή η επιλογή που θα κάνεις δεν είναι καθόλου τυχαία. Με κάτι συντονίζεσαι. Αυτά λοιπόν τα δαχτυλίδια έχουν μία δύναμη. Δείχνουν τη δική σου δύναμη, τη δική σου εσωτερική δύναμη. Αν υπήρχαν στην πραγματικότητα αυτά τα δαχτυλίδια και αν τα φόραγες, ποια θα ήταν αυτή η δύναμη που θα σου δίνανε γενικότερα στη ζωή. Αυτό είναι όλο το νόημα. Αυτή είναι λοιπόν όλη η ιστορία η οποία κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Τι έχω να σου πω. Έχουν αυτά τα 4 δαχτυλίδια και κρυμμένα μυστικά σύμβολα. Τα σύμβολα και αυτά δεν είναι τυχαία. Και αυτό που επιλέξατε δεν είναι τυχαίο. Και αν κρίνω με αυτά τα οποία έχετε γράψει στην κοινότητα κάτω από την ψηφοφορία, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε κάποιους από εσάς τους ανθρώπους, διότι οι περιγραφές σας, αυτό που αισθάνεστε, αυτό που έχετε περιγράψει κάποιοι άνθρωποι, στην ουσία είναι η δημιουργία του σύμπαντος, αυτού του κόσμου. Δεν το καταλαβαίνετε. Η αστρολογία έχει να κάνει με μια εσωτερική γλώσσα. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν, όλα τους τα μυστικά τα κρύψανε πολύ καλά κρυμμένα μέσα στη μυθολογία και στην αστρολογία. Η αστρονομία για τους αρχαίους είναι το σώμα του σύμπαντος, η αστρολογία είναι η ψυχή του σύμπαντος. Όταν εννοούμε τώρα ο Πυθαγόρας που ασχολήθηκε με αστρολογία και αριθμολογία, ο Ιπποκράτης, ο Πλάτων, πάρα πολύ σοφοί, να το πω έτσι, αρχαίοι, είχαν καταφέρει και είχαν φτάσει σε πάρα πολλές αλήθειες και είχαν περιγράψει ακόμα και τη γέννηση του σύμπαντος. Η τιτανομαχία, για να φέρω ένα παράδειγμα, να το πω πολύ γρήγορα, έχει να κάνει με τη μυστική διδασκαλία της δημιουργίας του σύμπαντος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Ο Κρόνος που έτρωγε τα παιδιά του έχει έναν βαθύτατο συμβολισμό. Η διαμάχη που έγινε μεταξύ Δία και Κρόνου έχει έναν βαθύτατο συμβολισμό στην αρχή του σύμπαντος και ο Κρόνος δεν είναι τυχαίο, που σημαίνει και χρόνος, ο χρόνος που χρειάστηκε με όλες αυτές τις διεργασίες που γίνανε ώστε να δημιουργηθεί ειδικός χώρος που την κατήχε ο Κρόνος και μετά να μπει ο Δίας, όπου με την ηλεκτρική ενέργεια, να το πω έτσι, ήρθε η ζωή και δημιουργήθηκαν οι συνθήκες. Έτσι πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, μην ξεχάσεις, έχω site το akastaro.gr, ένα ολοκληρωμένο site αριθμολογικό με πάρα πολλές αριθμολογικές επιλογές, με πολλές επιλογές που μπορεί να σε βοηθήσουν. Για να μην τις λέω είναι πάρα πολλές, μπες μέσα να το δεις. Πεπρωμένο, προσωπική χρονιά, προσωπική μέρα, ευμενείς, δυσμενείς μέρες, τυχερές μέρες, συμφωνία πεπρωμένων, αν είστε δίδυμες, φλόγες, αδελφές, ψυχές, πολλά πράγματα που μπορείς να τα σκαλίσεις και να τα δεις. Και το σημαντικό για μένα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το πεπρωμένο του ονόματος. Δηλαδή βάζεις το όνομα το δικό σου και το επώνυμο και του ανθρώπου, γιατί μπορεί να μην ξέρεις την ημερομηνία γέννησης, και να δεις αν έχετε καρμικά δεσίματα, καρμικές αλυσίδες. Αν έχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, σημαίνει ότι πρέπει να το δουλέψεις αρκετά. Επίσης υπάρχει η μαγική σφαίρα, εκεί θα πάρεις κουλές απαντήσεις, υπάρχει το fortune cookie, υπάρχει μία κάρτα, η κάρτα του ΑΚΑΣ που πληκτρολογείς, γράφεις το θέμα σου και σου απαντάω, υπάρχουν οι τρεις κάρτες και πολλά άλλα πράγματα που έρχονται σιγά σιγά εν καιρό. Εντάξει. Έχω ξαναπεί, βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν το έχω ακόμα οργανώσει, ναι, σκέφτομαι για κάποια μαθήματα αριθμολογίας και ταρό και τα λοιπά. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Πρώτη επιλογή. Εσείς που επιλέξατε το πρώτο δαχτυλίδι. Για να δούμε. Είναι ο Δίας. Εσείς λοιπόν που επιλέξατε
Ένα λεπτό. Την πρώτη επιλογή είναι ο Δίας. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Το βλέπεις το σύμβολο? Θέλω να δεις το σύμβολο αυτό εδώ, το σύμβολάκι. Στο φέρω κοντά. Άρε. Άρε τι κάνουμε εδώ. Κοίτα εδώ zoom. Ο Δίας λοιπόν έχει αυτό το σύμβολο, ξέρεις τι σημαίνει? Το μισοφέγγαρο είναι η σελήνη. Είναι η ψυχή. Το δίπλα που βλέπεις είναι το συν. Είναι η ύλη. Ξέρεις τι σημαίνει? Η ψυχή που πατάει την ύλη. Είναι ένας πλανήτης με μεγάλη ευεργεσία. Σημαίνει πληθώρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους πλανήτες και δεν είναι αστρονομικά, αλλά και αστρολογικά έχει την ίδια ένταση, ας το πούμε, και την ίδια ποιοτική σημασία. Σημαίνει διάθεση για γνώση. Σημαίνει διάθεση για πνευματικότητα. Και σημαίνει και προστασία. Ο Δίας σημαίνει προστασία από αρνητικές ενέργειες, από αρνητικούς ανθρώπους. Σημαίνει ότι στο τέλος περνάς αυτό που περνάς, αλλά με το λιγότερο χαμηλό κόστος σε πολλά πράγματα από ό,τι είναι να περάσεις. Οπότε, η δύναμή σου είναι η προστασία σου. Ότι μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου, έχεις τη δυνατότητα, έχεις την εύνοια, να το πω έτσι, γιατί όντως ο Δίας σε κάποια ερωτήματα, να το πω έτσι αστρολογικά, όταν ο Δίας τον δούμε σε συγκεκριμένες θέσεις, σημαίνει προστασία από αρνητικές ενέργειες και διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος, να το πω έτσι, τα καταφέρνει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δεις που έχεις εσύ το Δίας σου, σε ποιο οίκο, σε ποια θέση είναι. Ο Δίας ακόμα και όταν είναι σε λίγο, όχι και τόσο ευνοϊκή να το πω έτσι όψη, παρόλα αυτά όμως δείχνει ευεργεσία γενικά. Δείχνει θετικά στοιχεία. Η αδυναμία του, πέφτουν εδώ, χαμός γίνεται, η αδυναμία του, θα χρησιμοποιήσω αυτή που έπεσε, και εδώ με την Βασίλισσα Κούπα που έπεσε, δείχνει, γιατί είναι μια κάρτα η οποία όντως δείχνει θετική επιρροή, το ένστικτο, η διέστηση, η καλοσύνη, η θεραπεία, η προστασία, η καλή υγεία. Το μόνο μειονέκτημα που έχει ο Δίας είναι σε αρνητική δόνηση, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα μαγικό δαχτυλίδι το οποίο το φοράμε και μας δίνει μια δύναμη, συγχρόνως για λόγους ισορροπίας υπάρχει και μια αδυναμία. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα δυνατοί, υπάρχουν και αδυναμίες. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και δυνατά σημεία, έχουν και αδύναμα σημεία, όπως και να είναι. Λοιπόν, και χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε τώρα ούτε αστρολογία ούτε τίποτα, και σε επίπεδο ανθρώπινο δηλαδή, έτσι ισχύει. Η αδυναμία είναι υπερβολική ευαισθησία. Υπερβολική ευαισθησία στην παρεξήγηση. Άνθρωποι που μπορεί να παρεξηγήσετε πάρα πολύ εύκολα, ενώ η πρόθεση των άλλων ανθρώπων στην ομιλία, στην επικοινωνία δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν θέλουν δηλαδή να προσβάλλουν κάποιον, ούτε να σας παρεξηγήσουν. Και ο Δίας έχει κάτι άλλο. Ο Δίας δίνει, όταν λοιπόν, να το πω έτσι, μας δίνει στο αρνητικό κομμάτι να γίνουμε λίγο εμείς άνθρωποι σαν ενέργεια λίγο, να έχουμε μια βαριά λίγο ενέργεια. Δηλαδή να είμαστε λίγο μουτρωμένοι, μουτρώζοι, έτσι, λίγο μουτζούφλιδες. Και όταν είναι ανάδρομος ο Δίας, σημαίνει επίσης επιστροφές, καρμικές επιστροφές. Γυρνάμε συνήθως στον τόπο εκεί που πρέπει να είμαστε. Μπορεί να είναι ξανά στην ίδια δουλειά, μια επανασύνδεση, φέρνει μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα. Μισό λεπτό να πιάσω την κάρτα η οποία έπεσε εδώ. Sorry, κάνω λίγο. Έπεσε το 6 πεντάκινο και είναι μια καρμική κάρτα. Γιατί το 6 εδώ έχει να κάνει με το αίτιο, αυτή η κάρτα με το αίτιο και το αιτιατό. Έχει να κάνει με την καρμικότητα, έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, έχει να κάνει με
ένα μήνυμα στη ζωή, δίνω, παίρνω. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να κάνουμε το ρίξιμό μας. Ρουνικό σταυρός. Παρελθόν. Το παρελθόν σου λοιπόν, για εσένα αγαπημένη μου, σχετίζεται με πράγματα τα οποία έχει να κάνει με επιλογές. Έψαχνες να βρεις τις σωστές επιλογές. Το άρμα σε βάζει σε μια τέτοια διαδικασία. Ήταν σωστή επιλογή. Πήρα τη σωστή απόφαση. Ήταν καλό αυτό που έκανα. Το άρμα έχει ως μήνυμα και σου λέει ότι ό,τι έκανες στη ζωή σου, ναι, ήταν στη σωστή απόφαση, στη σωστή κατεύθυνση. Το τώρα, αυτή τη στιγμή, η ζωή σου στο εδώ και στο τώρα είναι με το 9 ξυφών. Δεν είναι από τις καλές κάρτες. Είναι δύσκολη κάρτα. Είναι ζόρικη κάρτα. Το 9 ξυφών έχει να κάνει με τη στεναχώρια. Έχει να κάνει με τη θλίψη. Έχει να κάνει περνάω δύσκολα. Έχει να κάνει με τις σκέψεις μας. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Το 9 ξυφών σημαίνει και το τέλος κάποιων πραγμάτων. Πήρες αποφάσεις, αλλά σε απασχολούν πάρα πολύ αν αυτές οι αποφάσεις τελικά είναι σωστές. Ενώ εδώ σου λέει ότι ναι, έτσι έπρεπε να γίνει, εδώ προβληματίζεσαι. Σε ό,τι είναι και αυτό. Είμαι στη σωστή δουλειά, είμαι στη σωστή σχέση, έχω επιλέξει το σωστό δαχτυλίδι, είμαι στο σωστό μονοπάτι. Πώς εσύ βλέπεις, πρόσεξε πώς θα το πω, πώς εσύ βλέπεις το μέλλον σου. Το βλέπεις λοιπόν να κάνει κάποια σχέδια και αυτή είναι λίγο μια ψιλοστενάχωρη κάρτα. Το τρία μπαστούνι, όχι όπως αυτή εννοείται, σχέδια για το μέλλον. Αυτό δεν είναι κακό. Το τρία μπαστούνι σημαίνει σχεδιάζω για το μέλλον. Μη μου βάλετε θέμα ηλικίας, μη μου βάλετε όριο ηλικίας. Να φανταστείτε, όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, υπάρχει στην αριθμολογία ένα σχέδιο ζωής, ας το πούμε έτσι, όπου ένας μεγάλος κύκλος ξεκινάει για τους ανθρώπους, ανάλογα βέβαια με το δικό του αριθμολογικό χάρτη, μετά τα 50. 48, 49, 50, 51, 52, εκεί παίζουν οι αριθμοί περίπου. Οι στόχοι όμως που θα βάλει κάποιος στη ζωή του μπορεί να είναι διαφορετικοί. Δεν είναι μόνο ωραία βγάζω λεφτά. Μπορεί να είναι βάζω πειθαρχία τον εαυτό μου και κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Το συντονίζω και το ταυτοποιώ με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Με το τρία μπαστούνι που σημαίνει προχωράω στο μέλλον, κάνω σχέδια για το μέλλον. Και πόσο ταιριάζει με αυτή την όμορφη κάρτα εδώ πέρα του Δία που σημαίνει κάνε σχέδια για το μέλλον. Έχεις κάθε δυναμική να τα πετύχεις. Πάμε τώρα. Ποιες είναι οι δυνάμεις σου. Εδώ. Και είναι πάλι ένα εννιάρι εδώ. Μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε μια μεταμόρφωση. Να τη μεταμόρφωση του Δία. Από 9 ξυφών γινόμαστε 9 μπαστούνι. Σηκώνεσαι στα πόδια σου. Ορθοποδείς. Πολέμησες. Ο πολεμιστής είναι εδώ. Τα κατάφερε. Έχει πληγωθεί. Διατηρεί την ενέργειά του. Στάθηκες όρθιος. Στάθηκες όρθια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο, αν θέλεις, της αντοχής που έχεις επιλέξει μέσα από αυτό το δαχτυλίδι και σου αποκαλύπτει όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε στο επόμενο, που είναι ποια είναι τα εμπόδια σου και οι προκλήσεις σου. Και έχει βγει η σελήνη. Η ψυχή. Είδες προηγουμένως. Εδώ είναι η σελήνη που έχει να κάνει με την ψυχή, που έχει να κάνει πολλές φορές όμως στα ταρό εδώ, πώς εξετάζουμε τη σελήνη, να υπάρχει ένστικτο, υπάρχει διέστηση, υπάρχει αυτά τα οποία θέλει η ψυχή να αποφασίσει, υπάρχει το μη ικανοποιημένο κομμάτι μας, αλλά η σελήνη εδώ σου δείχνει τους φόβους σου, τις φοβίες σου, τις ανασφάλειες, τις στεναχώριες που πέρασες και τα πράγματα τα οποία μπορεί, πρόσεξε να δεις, να μην ικανοποιηθούν σε αυτή τη ζωή ή σε αυτή τη διαδρομή σου στη ζωή, να το πω έτσι, στο χρόνο που ίσως θες εσύ, στον τόπο που θέλεις εσύ, διότι
Μην ξεχνάς, έχεις ένα δαχτυλίδι το οποίο σου δίνει δύναμη να ξεπερνάς αυτά τα εμπόδια. Την πιάνεις τη βαθύτητα της εξήγησης, της ερμηνείας. Θα έχεις εμπόδια. Θα έχεις δυσκολίες. Πέρασες πολλά. Πάλεψες. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής, να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά αυτό το δαχτυλίδι, να σου το πω έτσι μαγικά, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Και πάμε τώρα σε ένα αποτέλεσμα μελλοντικό, το οποίο είναι το 5 μπαστούνι. Και το 5 μπαστούνι έρχεται να πει το 5 μπαστούνι έχει να κάνει με ένα μυστικό μήνυμα. Την αγάπη ή την επιτυχία σε αυτή τη ζωή, ό,τι και να είναι, τη διαδρομή, η κρυφή σημασία είναι μπορείς να την κερδίσεις μέσα από εμπόδια στα οποία πρέπει να ξεπεράσεις. Εδώ έχουμε αστρολογικά ήλιο στο Λέοντα και ενημερώνει γενικότερα τον ενδιαφερόμενο, εσένα δηλαδή που βλέπεις αυτή τη στιγμή την ανάλυση. Η ανάλυση ισχύει μόνο για αυτούς που βλέπουν το βίντεο, όχι για αυτούς που δεν θα το δούνε. Και δείχνει ότι στη ζωή χρειάζεται να παλέψεις και να ξεπεράσεις εμπόδια, αλλά στο τέλος θα κερδίσεις. Έχεις εύνοια για να κερδίσεις. Αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο. Ωραία. Δεύτερη επιλογή. Περίεργη επιλογή. Είσαι έτοιμος? Το δεύτερο δαχτυλίδι είναι πολύ περίεργο και αυτό. Ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με τον Πλούτονα. Η ψυχή, το όλον, τα πάντα, που η ψυχή τελικά νικάει την ύλη. Αυτό σημαίνει. Το πλάς κάτω από κάτω είναι, αν θέλεις, το σύμβολο αυτό. Και άλλο σύμβολο βέβαια ο Πλούτονας, αλλά το μυστικό του σύμβολο αυτό είναι. Είναι το θεϊκό, είναι η ψυχή, η οποία τελικά την ύλη, διότι εκεί, σε αυτές τις περιοχές του Πλούτονα, η ύλη δεν παίζει κανένα ρόλο. Εσύ που το επέλεξες λοιπόν, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία αυτή η κάρτα. Έχει να κάνει με την ψυχή. Εσύ λοιπόν έχεις τη δύναμη, γιατί ο Πλούτονας είναι μεταμόρφωση, τη δύναμη της μεταμόρφωσης, της εξέλιξης, της προσωπικής σου εξέλιξης, αλλά μπορείς να φέρεις πολλές αλλαγές στη ζωή σου. Μπορείς και ψυχολογείς την κατάσταση. Τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να καταλάβεις, δεν χρειάζεσαι πολύ χρόνο για να καταλάβεις το χαρακτήρα τους, και αυτό είναι μεγάλη σου δύναμη. Δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στο χαρακτήρα, στα χαρακτηριστικά της ψυχής ενός ανθρώπου, και δεν εντυπωσιάζεσαι από τα εξωτερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ύλη. Αν έχει πολλά λεφτά, αν έχει τρελό αμάξι, αν έχει κίνο, αν έχει τάλο. Εσύ άλλα πράγματα, για άλλα πράγματα ενδιαφέρεσαι. Έχεις λοιπόν τη δύναμη της μεταμόρφωσης, έχεις τη δύναμη της ψυχολογίας να καταλάβεις τους άλλους. Ναι, η ψυχολογία της ύλης. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν επίσης χώρους, τόπους, αν είναι φορτισμένοι θετικά, ενεργειακά ή όχι. Όμως έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη να αλλάξεις καταστάσεις. Και επειδή
ψυχολογείς τους ανθρώπους, μπορείς πάρα πολύ άνετα να αλλάξεις μια κατάσταση υπέρ σου. Καταλαβαίνεις θέματα ψυχής, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται και αυτό σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Πάμε. Πάμε να κάνουμε το άνοιγμα αυτού του δαχτυλίδιου. Το παρελθόν. Εδώ έχει βγει ο διάβολος. Εγώ καιρός, αριθμός 15, εμπόδια και δυσκολίες. Πολλά εμπόδια. Πολλές δυσκολίες. Καρμικές σχέσεις, με αλυσίδες όμως. Δύσκολες σχέσεις. Περίεργες καταστάσεις. Όλα αυτά γίνανε όμως με σκοπό να σου δώσουν αντοχή. Στο τώρα. Τρία κούπα. Τρία κούπα είναι η αναζήτησή σου για την ευτυχία. Είναι η εσωτερική σου αναζήτηση να καταλάβεις ότι ναι, τελικά, τα πράγματα δεν είναι πράγματα, ούτε τα αντικείμενα που δίνουν ευτυχία, αλλά ο συναισθηματικός κόσμος, η χαρά, η ευτυχία, η ένωση των ανθρώπων, η ουσιαστική ένωση των ανθρώπων σε συναισθηματικό επίπεδο. Και είναι μια κατάσταση τωρινή που εσύ αυτό θέλεις να σε γεμίζει, θέλεις να το ζεις. Πώς οραματίζεσαι το μέλλον σου και έχουμε έναν υπότιξη φων. Το μέλλον σου το οραματίζεσαι με κατακτήσεις, με ορμή, με δύναμη. Έχεις καταλάβει λοιπόν ότι στη ζωή χρειάζεται να παλέψεις. Στη ζωή χρειάζεται να είσαι ο καβαλάρης. Πώς είναι στα ταρό ο καβαλάρης ο οποίος έτσι και εδώ. Στη ζωή χρειάζεται, έτσι και εδώ, ο υπότης ξυφών δηλαδή. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να ανέβεις αυτό το άρμα της ζωής, σε αυτό το άλλο που λέγεται ζωή, να το τιθασεύσεις και όχι μόνο το τιθασεύσεις, να το οδηγήσεις, να το καθοδηγήσεις και στη διαδρομή σου θα χρειαστεί να πολεμήσεις. Ναι, η ζωή είναι ένας αγώνας, έχει καλές στιγμές, έχει άσχημες στιγμές. Το θέμα είναι εσύ πώς αντίδρας. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα, γιατί αυτό σου δείχνει εδώ, δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Μπορείς όμως εσύ να αντιδράσεις έτσι όπως είναι να αντιδράσεις με τον σωστό τρόπο. Ο καθένας δηλαδή να αντιδράσει. Τώρα θα μου πεις τι είναι ο σωστός τρόπος. Μια μεγάλη κουβέντα εδώ. Ο σωστός τρόπος είναι μέσω ισορροπίας. Και με σύνεση, αλλά όχι και παρορμητικά. Και με ορμή, αλλά όχι για καταστροφή. Για να δούμε με τι άλλο συντονίζεσαι, ποια είναι η βάση σου αυτή τη στιγμή και έχει βγει ο αριθμός, μάλλον έχει βγει, να το φέρω λίγο πιο πάνω, έχει βγει το 3 πεντάκτηνο. Ένα άλλο 3 εδώ. Το 3 πεντάκτηνο. Επειδή είχε βγει πάλι 3. Το 3 πεντάκτηνο θέλει να σου πει ότι έχεις πολλές ικανότητες. Το 3 πεντάκτηνο σημαίνει ότι έχεις ένα στέρεο έδαφος να σταθείς. Το 3 πεντάκτηνο σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος χτισμένος με πολλά πράγματα, με πολλές ικανότητες, με διέστηση, με γνώσεις, με δυναμική και έρχονται σε σένα και για συμβουλές. Τα τυχόν εμπόδια και οι δυσκολίες που μπορείς να περάσεις, που μπορεί να χρειαστεί να περάσεις, έχει να κάνει με τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Βγαίνει πολύ γη εδώ. Όταν έχουμε γη, σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει φροντίδα, σημαίνει υπομονή. Χρειάζονται πολλά πράγματα για εσένα, υπομονή. Είναι ίσως και ένα μάθημα το οποίο θέλει να σου διδάξει εδώ, διότι αυτή η κάρτα έχει τον αριθμό 22
2 και 2 μας κάνει 4 και το 4 είναι ένας αριθμός της υπομονής. Ο ακόλουθος όμως έχει να σου πει ότι η ζωή είναι ένα μάθημα. Το εμπόδιο σου λοιπόν για σένα είναι να καταλάβεις ότι όλα σε αυτή τη ζωή είναι ένα μάθημα. Αλλά επειδή έχεις το μαγικό δαχτυλίδι της μεταμόρφωσης, εσύ μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Μπορείς να μετουσιώσεις καταστάσεις και να αλλάξεις πολλά πράγματα, εντάξει. Αλλά αυτή είναι η πρόκλησή σου, να το πιστέψεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πιστέψεις. Και ένα πιθανό αποτέλεσμα για το μέλλον είναι ο πύργος. Άλλαξε τα όλα. Γκρέμισε τα όλα. Εσύ. Ο πύργος, έχουμε Άρη εδώ, έρχεται να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, ο πύργος εδώ, αυτός είναι ένας ιδιαίτερος πύργος. Πολλές φορές, κοίταξε να δεις, ναι μεν εδώ υπήρξε στη γη ράγισμα, άνοιγμα. Ναι μεν εδώ στην κορυφή υπήρχε έκρηξη, κόπηκε σε αυτό το οικοδόμημα η άκρη του. Αλλά το υπόλοιπο οικοδόμημα έμεινε σταθερό. Ο πύργος λοιπόν έρχεται να σε διδάξει και να σου πει όλες εκείνες οι μεταμορφωτικές ενέργειες χρειάζονται, είναι αναγκαίες προκειμένου να προχωρήσει η ζωή, να έχει ροή η ζωή, έτσι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ο πύργος όμως σου λέει ότι φτιάξε ένα τέτοιο ισχυρό οικοδόμημα όπου τίποτα, εσένα δηλαδή, τον εαυτό σου, την ψυχή σου, εντάξει, το είναι σου, όπου τίποτα, μα τίποτα δεν θα μπορεί να το σαλέψει, να το ξεκουνήσει, να το αλλάξει, να έχεις δύναμη, να έχεις σθένος, να έχεις την αλήθεια με το μέρος σου, που η αλήθεια θριαμβεύει μέσα στο σκοτάδι, έτσι. Να έχεις όλες εκείνες αυτές τις ιδιότητες όπου να είσαι δίκαιος δίκαιη και αυτό που θεωρείς εσύ, πρόσεξε να δεις, αυτό που θεωρείς εσύ αδυναμία να γίνει δύναμη. Αυτή είναι η μεταμόρφωση. Επίσης έχει και ένα άλλο μήνυμα ο πύργος. Ο πύργος γκρεμίζει επίσης το εγώ μας, το εγώ, τις αυταπάτες, την υπεροψία, τη μεγαλομανία, την απόρριψη, αλλά σημαίνει επίσης και το εξής. Άκου τι θα σου πω. Προφύλαξη από κινδύνους. Έρχεται ξαφνικά, σου έρχεται η πληροφορία ξαφνικά, το μήνυμα, για κάτι, στην ουσία όμως είναι προστασία. Προστασία. Μεταμόρφωση και προστασία. Προσοχή όμως και στα αρνητικά που ανέφερα. Πάμε λοιπόν τώρα στην τρίτη κάρτα, στο τρίτο δαχτυλίδι. Τρίτο δαχτυλίδι. Το τρίτο δαχτυλίδι που είχε και την μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι η Αφροδίτη. Εδώ μιλάμε για ζώδια ζυγός, ταύρος, και σε ζώδιο και σε οροσκόπο και σε σελήνη κυρίως. Μπορείς να δεις και που έχεις και την Αφροδίτη σου και τι σημαίνει. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το όμορφο συμβολάκι εδώ. Τι σημαίνει? Το μηδέν που έχει εκεί το όμικρον είναι το πνεύμα που πατάει πάνω στην ύλη. Το συν είναι η ύλη. Γιατί η Αφροδίτη σημαίνει αγάπη. Η αγάπη γενικά δεν έχει να κάνει με τίποτα το ηλιστικό, τίποτα το εγωιστικό, δηλώνει την πνευματική φύση, ευμενής πλανήτης, και οι αρχαίοι την ονόμαζαν και ευεργέτη κιόλας μαζί με τον Δία, και συνδέεται με την τέχνη, την αρμονία, την αισθητική, την ισορροπία.
δεν της αρέσει οι συγκρούσεις και είσαι ένας άνθρωπος εσύ που το επέλεξες, μαγνητικός, μαγνητική, γοητευτικός, γοητευτική, και το κύριο πλεονέκτημά σου είναι οι σχέσεις και η επικοινωνία σου. Δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στην αγάπη. Έχεις έρθει, αυτό σου λέει αυτό το δαχτυλίδι, αν το φόραγες με κάποιο τρόπο θα ήτανε το δαχτυλίδι της αγάπης, το δαχτυλίδι της ευτυχίας, το δαχτυλίδι της εύνοιας σε θέματα αγάπης, σχέσεων γενικότερα, όχι μόνο ερωτικών, με τους ανθρώπους. Έχεις όμως να καταλάβεις το εξής, γιατί εδώ έχει τον αριθμό 1 και 6, δεν είναι τυχαίος αυτός ο αριθμός, είναι το 16, και το 16 είναι στην αριθμολογία από τους καρμικούς αριθμούς και σημαίνει αγάπη. Τα θέματα της αγάπης θέλουν υπομονή. Και επίσης να καταλάβεις ότι υπάρχει και μια πνευματικότητα. Εντάξει, πάμε όμως να δούμε το ρίξιμό μας. Να δούμε εδώ δηλαδή με τι εσύ συντονίζεσαι. Και πάμε να δούμε το παρελθόν σου. Τι λέει λοιπόν το παρελθόν σου. 15. Οικογένεια. Η ευτυχία, η οικογένεια, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, γιατί η Αφροδίτη όντως συνδέεται και σε ένα επίπεδο με την οικογένεια. Έχεις φτιάξει οικογένεια σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το 10 σημαίνει ότι δίνεις πολύ μεγάλη σημασία, αυτό που αναφέραμε, που λέγαμε εδώ πέρα, στα θέματα των σχέσεων, οικογενειακών σχέσεων, να χτιστούν οι σχέσεις κτλ. Ποια είναι η τωρινή σου όμως κατάσταση, για να δούμε, και έχει βγει ο ήλιος. Ένα άλλο δεκάρι εδώ, 19, εδώ σημαίνει και το 10, και το 1, μια πολύ πολύ φωτεινή κάρτα, θέλω να τη δεις. Η τωρινή κατάσταση σε φέρνει να είσαι φωτεινός φωτεινή. Να ανακαλύψεις, θα σου έρχονται αλήθειες, δηλαδή οι αλήθειες αποκαλύπτονται. Πολύ φως, είσαι ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος, μια πολύ φωτεινή προσωπικότητα, ένας φωτεινός χαρακτήρας, πολύ αγάπη. Και έτσι πρέπει να το διατηρήσεις, μην χάσεις το φως μέσα σου, μην αφήσεις κανένα να κλέψει το φως σου. Πώς βλέπεις εσύ το μέλλον? Το βλέπεις το μέλλον σου πάρα πολύ ωραία. 2 μπαστούνι. Συντονίζεσαι με μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα, κοιτάζει έξω το παράθυρο, που πολλές φορές το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, κοιτάμε έξω και οραματιζόμαστε, ονειρευόμαστε, σκεφτόμαστε. Έχεις σχέδια για το μέλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις εύνοια. Το δαχτυλίδι της Αφροδίτης δίνει εύνοια και σε θέματα σχέσεων και σε θέματα επαγγελματικών σχέσεων, κατακτήσεων κτλ. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις να κάνεις σχέδια. Μην ακούσω θέμα ηλικίας. Θα μου πεις, μα να κυνηγήσω κάτι επαγγελματικό. Μπορεί να κάνεις κάτι σαν χόμπι να ξεκινήσει και να το κάνεις πιο σοβαρά. Είπαμε, ένα τρίτο σχέδιο ζωής, υπάρχουν τρεις μεγάλοι κύκλοι. Ένας μεγάλος κύκλος είναι από τα 0, να το πω έτσι, από το 0 που ξεκινάμε την ηλικία μας μέχρι τα 27 μας. Ο δεύτερος κύκλος είναι από τα 27 μέχρι τα 45 περίπου, 48-49, και ο τρίτος κύκλος είναι από τα 50 μας μέχρι τα 80 μας. Μετά τα 80 στην αριθμολογία υπάρχει ένα πυρούνι που λέγεται, που δημιουργείται μια άλλη κατάσταση, δεν το συζητάμε τώρα, όπου εκεί υπάρχουν άλλες αποφάσεις. Εκεί η ψυχή έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις επιλογές. Μετά τα 81. Δεν είναι τυχαίο το 81, σαν ηλικία. Άρα λοιπόν από τα 50 σου μέχρι τα 81 σου είναι πολλά χρόνια που μπορείς να τα περάσεις πολύ δημιουργικά και πολύ όμορφα. Και, να είναι και γεμάτα κιόλας, έτσι. Σχέδια, στόχος. Στόχοι, σχέδια. Άρα σε βρίσκει λοιπόν το μέλλον να κάνεις, να σε πιάνει λοιπόν να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Ποια είναι η βάση σου? Ωραία, η βάση σου είναι το 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι μια από τις κάρτες η οποία έχει να σου πει, θα αναγκαστείς να κάνεις επιλογές. Το 7 κούπα σημαίνει, δεν είναι τυχαίο που έχουμε και ένα 7 εδώ, ένα και 6 κάνει 7, και 7 εδώ, ευλογίες,
κάποιο χάρισμα έχεις πάρει, το οποίο έχει να κάνει με το εσωτερικό μας ψυχισμό, θεραπευτικά χέρια, είσαι medium, λες ταρό, μαθαίνεις αστρολογία, λες τον καφέ, λες εκεί. Έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, με τις ευλογίες. Εντάξει. Άρα έχεις μια πολύ γερή βάση. Και τα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω τώρα. Η ψυχή σου τα αντιλαμβάνει, τα φιλτράρει με πολύ εύκολο τρόπο. Κάποια εμπόδια τα οποία θα χρειαστεί να ξεπεράσεις είναι το 10 μπαστούνι. Οι ευθύνες. Όντως η Αφροδίτη, αυτό το δαχτυλίδι έχει μια δυναμία. Όπως είπαμε, όλα τα δαχτυλίδια έχουν πολύ μεγάλες δυνάμεις, αλλά έχουν και αδυναμίες. Έτσι είναι. Η αδυναμία σου είναι οι ευθύνες. Δεν τις πολύ θες τις ευθύνες. Κουράζεσαι με τις ευθύνες. Και όντως η Αφροδίτη σαν πλανήτης, σαν αρχέτυπο, σαν ενέργεια, σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα τι ευθύνες μου λες εδώ, τι υποχρεώσεις, αυτά, πάμε να περάσουμε όμορφα, καλά. Το 10 όμως εδώ μπαστούνι σημαίνει να μάθω να ξεπερνάω τις ευθύνες, τα βάρη σε αυτή τη ζωή. Και να τα αποδέχομαι, διότι έτσι πρέπει να γίνει, και να προχωράω με ό,τι αυτό σημαίνει. Το 10 μπαστούνι δεν είναι από τις κακές κάρτες, είναι λίγο ζώρικη στο κομμάτι της ευθύνης και του βάρους. Δηλαδή, έχω να κουβαλήσω πράγματα, έχω να κάνω πράγματα. Ναι, μία σχέση έχει μία ευθύνη. Μία επαγγελματική σχέση έχει μία ευθύνη. Η σκοπή στη ζωή σου που θες να φτάσεις έχει μία ευθύνη. Και πάμε ένα πιθανό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ο κόσμος. Όχι, μάλλον όχι, όχι, ναι, είναι η αυτοκράτηρα. Να τη λοιπόν εδώ, ο συντονισμός με την ωραία την Αφροδίτη, διότι αυτή η κάρτα συνδέεται με το σύμβολο της Αφροδίτης. Η αυτοκράτηρα έχει ως σύμβολό της την Αφροδίτη, ο αριθμός 3, ό,τι σημαίνει αυτό για σένα, και σημαίνει οικειοφορία, σημαίνει καλή υγεία, σημαίνει η μητρότητα, σημαίνει η σύνδεση που υπάρχει η σελήνη με όλο το θηλυκό στοιχείο, δεν είναι τυχαίο, με την ομορφιά. Με τη φύση. Η αυτοκράτηρα λοιπόν σε συντονίζει με την ομορφιά, την αρμονία, τις αποφάσεις, τη δύναμη, και ότι τελικά εσύ μπορείς να τα καταφέρεις πάρα πολύ εύκολα με τη γοητεία σου, με την μαγική σου γοητεία, να το πω έτσι, την ενσωματωμένη δηλαδή. Μην το αμέλεις. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορείς να μαγέψεις τους ανθρώπους, και το εννοώ με την καλή την έννοια, έτσι. Μην πάμε σε άλλα πράγματα. Με το χαρακτήρα σου, με τη συμπεριφορά σου, με την εσωτερική σου γοητεία, και να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Επιτυχία μέσα από γοητεία, μέσα από μαγνητισμό, αν θέλεις. Και πάμε λοιπόν, ήρθε η στιγμή για την τέταρτη επιλογή, τέταρτο δαχτυλίδι. Η τέταρτη επιλογή έχει να κάνει με τον Κρόνο. Και να σου πω την αλήθεια, αυτή θα ήταν από την αρχή που τα έφτιαχνα και η δικιά μου επιλογή. Ο Κρόνος, αυτό το σύμβολο εδώ, δεν είναι τυχαίο. Δείχνει, το σύν είναι πάνω, όπως παρατηρείς, δείχνει την ύλη που πατάει πάνω στην ψυχή. Αυτό το τσιγκελάκι που είναι σαν δρεπανάκι είναι η ψυχή. Δηλώνει καρμικότητα. Είναι ο πλανήτης που δοκιμάζει την ψυχή με σκοπό την εξέλιξη, τον εξαγνισμό της. Συμβολίζει ότι ήρθαμε με μία ψυχή η οποία θα δοκιμαστεί μέσα από διάφορες εμπειρίες, που πολλές φορές αυτές δεν θα είναι και τόσο εύκολες, θα είναι δύσκολες αυτές οι εμπειρίες, αλλά όμως όταν έρθει η στιγμή της ανταπόδοσης,
του μαθήματος από τον Κρόνο, τα ωφέλη είναι τεράστια. Εσείς λοιπόν που έχετε επιλέξει τον Κρόνο, είναι συμβολικά μιλώντας η αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος. Η Πέτειος ήταν ο Κρόνος, σύμφωνα με την εσωτερική αρχαία ελληνική, ας το πούμε, αστρολογία. Ο Κρόνος λοιπόν, που χρειάστηκε πολύς χρόνος για να δημιουργηθεί, όλο αυτό το οικοδόμημα, γι' αυτό παλιά και ο Κρόνος λατρευόταν στη θέση του Δία. Παλιά όντως ο Κρόνος είχε αυτήν την έννοια, λατρευόταν σαν τον Δία. Έχει το εξάγωνο, γεωμετρικό σχήμα πάνω, το ξέρανε αυτό και στα αρχαία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Ο Κρόνος όμως έρχεται, διότι ο Κρόνος, σας πω, εσείς που το επιλέξατε, σημαίνει επίσης ο Κρόνος δύο πράγματα. Αγαπάει, αλλά και μισεί τα παιδιά του. Θα ακουστεί πολύ περίεργο και αντίθετο, θα σου πω όμως τι σημαίνει. Είναι πολύ αυστηρός. Εμείς που το επιλέξαμε, είναι πολύ αυστηρός μαζί μας, πάρα πολύ αυστηρός, είναι από τους πιο αυστηρούς δασκάλους, αλλά από την άλλη όμως, καρμικά, μας αγαπάει. Εδώ, εσείς που το έχετε επιλέξει, έχει να κάνει με τη διδασκαλία, έχει να κάνει με την υπομονή, έχει να κάνει με την ακεραιότητα, τη σοβαρότητα, έχει να κάνει με τη γνώση του κάρμα. Ξέρεις πως λειτουργεί το κάρμα. Και επίσης έχει να κάνει με την απίστευτη πραγματικά ψυχική αντοχή. Εσύ, αυτό το δαχτυλίδι λοιπόν έτσι, σου δίνει τη δύναμη του Κρόνου, που επίσης σημαίνει κατανοώ, μαθαίνω, μου αποκαλύπτονται, αλλά αντέχω. Αντέχω πάρα πολλά. Καθίστε, γιατί μου έπεσε και μια κάρτα. Δεν θα μπορούσε περισσότερο στο ακριβώς, γιατί αυτή ήταν η κάρτα που έπεσε, που είναι το 9 ξυφών. Οι δοκιμασίες είναι. Όλα αυτά που περνάει η ψυχή με στόχο τη δική της προσωπική αφύπνιση. Δεν είναι εύκολο. Αγωνίες, έχεις περάσει πολλές αγωνίες. Έχεις περάσει πολλές δυσκολίες. Έχεις νιώσει να μην έχεις ελπίδα. Να μην έχεις πιαστεί από κάπου. Πάμε όμως τώρα να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί ο Κρόνος σου δίνει γνώσεις, σου δίνει αντοχή, σου δίνει μακροζωία, σου δίνει πολλά δυνατά στοιχεία. Το παρελθόν σου λοιπόν έχει ξεκινήσει με έναν υπότι ξυφών. Δύναμη. Ενέργεια. Έχεις νιώσει ότι είχες τη δύναμη να κατακτήσεις τον κόσμο. Έχεις νιώσει αυτή την έντονη ενέργεια ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Χωρίς φόβο, φιλόδοξος, φιλόδοξη, λογικός, λογική, το πετύχει και αυτό ο Κρόνος, με κουράγιο, με αντοχές, πολέμησες. Στη ζωή σου πολέμησες. Πολέμησες πάρα πολύ. Στο παρελθόν σου πολέμησες με πολλές διάφορες καταστάσεις. Το τώρα λοιπόν έρχεται με έναν ακόλουθο ξυφόν. Ο ακόλουθος ξυφόν σημαίνει ότι εδώ χρειάζεσαι χρόνο τώρα, υπομονή. Εδώ βγήκες πολύ δυνατά προς τα έξω του παρελθόν. Εδώ τώρα μαθαίνεις πράγματα, σπουδάζεις, ενώ δηλαδή σπουδάζεις τη ζωή, εμπειρίες. Μαθαίνεις την τέχνη της επικοινωνίας, έχεις ενέργεια πάλι, έχεις αρκετή ενέργεια, δείχνεις πολύ νεότερος, νεότερη από ό,τι είσαι. Για να απαντήσω και σε αυτό που πολλές λένε, μα είμαι τόσο. Μην ξεχνάς ότι όλα είναι ένα μάθημα σε αυτή τη ζωή. Τα πάντα, όλα. Τα πάντα. Πώς βλέπεις εσύ όμως το μέλλον, για να δούμε. Το μέλλον το οραματίζεσαι με έναν άλλον υπότι.
Η δύναμη του δαχτυλιδιού λοιπόν, να τη δύναμη του δαχτυλιδιού, σε έχει πάει σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Σου έχει δώσει ωριμότητα τώρα. Ο Κρόνος το κάνει αυτό. Τώρα είσαι πιο κατασταλαγμένος, κατασταλαγμένη, πιο ήρεμη. Δημιουργικότητα, ευαισθησία, ιδεαλισμός, ιδανικά. Αλλά η αποστολή σου είναι να βρεις την καρδιά σου, να βρεις την ψυχή σου. Έτσι το βλέπεις. Έτσι σου έρχεται. Ο υπότης λοιπόν και πριν και μετά δείχνει αποστολή στη ζωή. Ο πλανήτης λοιπόν, μάλλον να το πω έτσι, ο Κρόνος το κάνει αυτό. Γιατί ο Κρόνος δείχνει και την αποστολή μας σε ένα επίπεδο. Ποιο είναι το έδαφος στο οποίο στηρίζεσαι? Έχεις πληγωθεί στο παρελθόν. Έχεις πληγωθεί πάρα πολύ. Σε έχουν προδώσει σε όλα τα επίπεδα. Α, αυτό ήταν και το μεγάλο μάθημα. Γι' αυτό βγήκε αυτό εδώ πέρα. Σε προδώσανε, στεναχωρήθηκες, λες γιατί αυτό σε μένα, Θεέ μου, μα δεν έχω πειράξει κανέναν, δεν έχω κάνει κάτι κακό, γιατί, γιατί, γιατί και γιατί. Αλλά έτσι είναι όμως, αυτή ήταν η βάση σου. Και ως αυτή τη βάση και ως εμπειρία που πέρασες, και δες εδώ 3, 3, 3, δες τα τριάρια εδώ πώς παίζουν. 3 και 3, 6 και 3, 9, ολοκλήρωση κύκλου. Το δαχτυλίδι αυτό, με λίγα λόγια θέλει να σου πει, κλείνει ένας μεγάλος καρμικός κύκλος. Το δαχτυλίδι σου αποκαλύπτει, γιατί είναι πολύ μυστήριο αυτό το δαχτυλίδι και θέλει δύναμη για να το κατακτήσεις, όπως και τη ζωή για να την κατακτήσεις χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη, σου δείχνει ότι πέρασες μέσα από πάρα πολλά εμπόδια. Τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσεις, γιατί είναι η επόμενη κάρτα, είναι το 6 ξυφών. Θέματα νέων ξεκινημάτων. Ξεκίνησες στη ζωή σου ξανά και ξανά αρκετές φορές, αλλά όμως κατάφερνες πάντα με το μυαλό σου, με την ψυχή σου να φύγεις από αυτά τα προβλήματα και να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα. Έχεις μία πραότητα η οποία είναι μεγάλη σου δύναμη. Γιατί εδώ σημαίνει φεύγω τελικά από αυτά τα προβλήματα. Άρα οι προκλήσεις ήταν αυτές, το καινούριο ξεκίνημα. Το να ξεκινήσει ένα καινούργιο ταξίδι, το να το δεις λίγο πιο βαθιά όλους τους προβληματισμούς. Και ένα πιθανό αποτέλεσμα για το μέλλον είναι ο Αυτοκράτορας. Πολύ δυνατή κάρτα. Ο Αυτοκράτορας σχετίζεται με το ζώδιο του κρυού, είναι ο αριθμός 4, σημαίνει έχω, άκου τι θα σου πω, έχω το χώρο μου σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή τη γη, σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Εντάξει. Έχεις περάσει πολλά, έχεις μάθει πολλά, έχεις καταφέρει να ελέγξεις τον εαυτό σου. Εδώ σημαίνει επίσης ότι ο Αυτοκράτορας δεν είναι τυχαίος, είναι μια από τις πολύ δυνατές κάρτες των Ταρό. Αποφασισμένος, δυνατός, δυνατή, με δομή, με αυτοπεποίθηση, ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Το κατάλαβες το μάθημα, μάλλον το μαγικό δαχτυλίδι αυτού του Κρόνου τι δίνει? Όταν περάσεις μέσα από τόσες δυσκολίες, είναι να έχεις ακλόνητη αυτοπεποίθηση, δεν μασάς, ό,τι και αν γίνει. Καταλαβαίνεις ότι είναι όλα μαθήματα, ότι οι δυσκολίες είναι εκεί για να τις αντιμετωπίσεις με λογική, να τις αντιμετωπίσεις με σθένος και στη ζωή σου μεταμορφώνεσαι και γίνεσαι μία ψυχή η οποία με αυτό το δαχτυλίδι του Κρόνου νιώθει την προστασία και νιώθει επίσης και κάτι άλλο. Πρόσεξε πώς θα σου το πω. Καρμική ανταπόδοση. Δηλαδή, αυτό που σου κάνανε αργά ή γρήγορα, γιατί το είπα και προηγουμένως, ο Κρόνος ανταποδίδει συμπεριφορές, πράξεις που γίνανε εναντίον μας με έναν ιδιαίτερο απροσδόκητο τρόπο. Δεν το ξέρουμε πάντα. Μπορείς να δεις στο χάρτη σου, που έχεις τον Κρόνο,
για να καταλάβεις αυτό που σου κάνανε περίπου οι άλλοι τι ανταπόδοση θα έχουν. Αν έχεις τον Κρόνο στον πρώτο οίκο, έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντες των αλωνών. Αν έχεις το δεύτερο οίκο σου τον Κρόνο, σημαίνει ότι οι άλλοι, παραδείγματος χάρη, μπορεί να χάσουν χρήματα. Λέω έτσι, ή να έχουν μια οικονομική απώλεια. Έτσι πηγαίνει. Αλλά πέρα από αυτό, μας προβληματίζει τόσο πολύ οι άλλοι πώς θα το πληρώσουν, γιατί αυτό είναι και λίγο θέμα τώρα πολλών πραγμάτων. Είναι πολύ πολύπλοκο. Αυτοκράτορας. Δύναμη. Χτίζεις τη δική σου αυτοκρατορία πάνω σε αυτή τη γη και δεν είναι αυτοκρατορία με πόλεμο, ενώ ψυχής δομής είναι. Το δαχτυλίδι λοιπόν, γιατί ο Κρόνος έχει να κάνει και σχέση με την κατάθλιψη, έχει να κάνει σχέση με τη στεναχώρια, αλλά είναι η μεταμόρφωσή του, είναι το μάθημά του. Έχει να κάνει από αυτό εδώ, με όλη αυτή εδώ πέρα τη διαδικασία, να μεταμορφωθείς σε μία ψυχή δυνατή. Ένα λεπτό, δεν τελειώσαμε, θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Λοιπόν, από όλα λοιπόν τα δαχτυλίδια και τα τέσσερα λοιπόν που τα βάλαμε κάτω, ένα μήνυμα, ένα κεντρικό μήνυμα. Και το κεντρικό μήνυμα είναι ότι μην ανησυχείς. Πρόσεξε τι σου λέει, είναι το δέκα μπαστούνι, είναι το βάρος, ναι. Σου λέει μην ανησυχείς, διότι πάντα θα βρεις το δρόμο να το πετύχεις. Το κατάλαβες? Στη ζωή, όποιο δαχτυλίδι και να έχεις, γιατί και τα τέσσερα ενώνονται σε μία διαδρομή, θα βρεις το δρόμο σου, θα βρεις μία λύση. Μην ξεχάσεις να δεις οπωσδήποτε το ρίξιμο του τρελού που έκανα την προηγούμενη βδομάδα, να το πω έτσι, οπωσδήποτε. Μην ξεχάσεις το πρόσφατο διάλεξε έναν κρίσταλο, πάρε απαντήσεις σε αυτό που απασχολεί γενικότερα, που είναι και άχρονο, και οπωσδήποτε να δεις που έχει σπάσει ρεκόρ, φτάνουμε περίπου στις 20.000 views, στα 20.000 views, το αποκαλυπτικό αρχικό γράμμα του ονόματος και τι ελκύει το 2024. Δες τα οπωσδήποτε. Αν δεν τα δεις από το κανάλι μου κατευθείαν, μπορεί να πας στο site μου, είναι και εκεί τα βίντεο, μπορείς και από εκεί να τα δεις. Τα λέμε.